Η ακρίβεια είχε εκτοξεύσει τις ανελαστικές δαπάνες, αφήνοντας στην άκρη άλλες όπως η εκπαίδευση και η ψυχαγωγία, λέει η Ελστάτ. Με τον κύριο Λεχουρίτη, τον Γιώργο Λεχουρίτη από το ΙΝΚΑ, να λέει ότι ξέρετε, αν τα τρόφιμα, η στέγαση και οι μεταφορές καταναλώνουν το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων των νοικοκυριών στην Ελλάδα σήμερα, θα πρέπει να προσθεθεί και εκείνος ο τομέας των φαρμάκων. Κύριε Λεχουρίτη, καλημέρα. Γιατί το λέτε αυτό? Κοιτάξτε, κυρία Δουλγεράκη, καλημέρα καταρχάς. Καλημέρα στην Κρήτη. Είναι γεγονός ότι ο κόσμος βλέπει την ακρίβεια στο πορτοφόλι του, στην τσέπη του εδώ και αρκετά χρόνια, 3-4 χρόνια. Βλέπει παράλληλα ότι ενώ θα έπρεπε να μειωθούν οι τιμές των προϊόντων, δυστυχώς έρχονται και άλλες αυξήσεις. Το φάρμακο δεν είναι είδος πολυτελείας, κυρία Δουργεράκη. Mm-hmm. Είναι είδος πρώτης ανάγκης για πάρα πολλούς συμπολίτες μας και όχι μόνο. Τι σημαίνει, όταν αυξάνεις τα φάρμακα που φτάνουν μέχρι και 400%, είναι λογικό και εύλογο το ερώτημα. Και βεβαίως δεν συμμερίζομαι την απάντηση του Υπουργού Υγείας κ. Γεωργιάδη ότι αυξήσαμε τις τιμές των φαρμάκων επειδή είχαν χρόνια να αυξηθούν και λόγω των ελλείψεων, των τεχνητών ελλείψεων που δημιουργούσαν οι φαρμακοβιομηχανίες στην αγορά, αναγκαστήκαμε να αυξήσουμε τις τιμές των φαρμάκων για να υπάρχουν τα φάρμακα. Αυτό ουσιαστικά δηλώνει έμεσος εκβιασμός της βιομηχανίας και αποδοχή του Υπουργείου και της κυβέρνησης στον εκβιασμό, ή αυξάνεται τις τιμές των φαρμάκων ή εμείς δεν τα κυκλοφορούμε στην ελληνική αγορά. Και αντί να παρεύει εισαγγελέας του Αρείου Πάγου να διερευνήσει ότι δεν υπάρχουν φάρμακα στην ελληνική αγορά επειδή δεν συμφέρει τις εταιρείες, τις φαρμακοβιομηχανίες να τα κυκλοφορήσουν, και όταν τους δώσαμε την αύξηση τότε βεβαίως υπάρχουν τα φάρμακα, άρα μπορούν να κυκλοφορήσουν. Κυρία Δουργεράκη, αυτό είναι πάρα πολύ βαρύ, και δεν είναι μόνο πολύ βαρύ, αυξάνει και το κόστος των νοικοκυριών. Και θέλω να ρωτήσω, με την αύξηση αυτών των φαρμάκων, πόσο θα αυξηθεί ο πληθωρισμός? Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, με την αύξηση των φαρμάκων, πόσο θα επιβαρυνθεί ο κρατικός προϋπολογισμός και τα δημόσια ταμεία, γιατί θα πληρώσουν την αύξηση αυτή των φαρμάκων? Τρίτον, είναι δυνατόν να συζητάμε για αυξήσεις στη σύνταξη 2,2% από 1η-1η του 25 και τα φάρμακα να αυξάνονται 400%. Μπορούσαν να αυξήσουν τα φάρμακα σταδιακά, πνευματικά, όπως αυξάνεται και ο μισθός. Δηλαδή μόνο η φαρμακοβιομηχανία έχασε τα τελευταία 15 χρόνια, μιλά από το 2010, δεν έχασαν οι εργαζόμενοι τον 13ο και 14ο μισθό? Δεν πληρώνει ο εργαζόμενος και ο συνταξιούχος τις δόσεις στις τράπεζες χωρίς καμία περικοπή, ενώ έγιναν περικοπές στις αποδοχές που έφταναν και το 50% της σύνταξης? Είναι αυτά που ακούμε σήμερα από μια κυβέρνηση που υποτίθεται υποστηρίζει τα συμφέροντα των πολιτών? Μα είναι δικαιολογία ότι δεν υπάρχουν φάρμακα και γι' αυτό αυξήσαμε τις τιμές τους? Αυτό είναι το σχόλιο για τα φάρμακα. Το σχόλιο παράλληλα είναι και για κάτι άλλο γύρω από τα φάρμακα. Mm-hmm. Τη συμμετοχή των φαρμάκων σε ορισμένες κατηγορίες. Αυξάνει τη συμμετοχή. Αυξάνει τη συμμετοχή έστω και ένα ευρώ στη συνταγογράφηση ή στα εργαστήρια, στα μικροβιολογικά, δεν ξέρω σε ποια εργαστήρια, και ούτω καθεξής. Αντί να έχουμε μια φτηνή υγεία όπως θα έπρεπε να έχουμε, γιατί σήμερα δημιουργούνται εκείνες οι απαγορευτικές προϋποθέσεις για να πάει κάποιος σε ένα νοσοκομείο, γιατί είναι ταράτζα, γιατί είναι αν δεν δώσεις δεν θα έχεις την υγεία σου και ούτω καθεξής. Δηλαδή γυρίζουμε 50 χρόνια πίσω, που αν δεν είχες ένα οικόπεδο, αν δεν είχες ένα σπιτάκι, αν δεν είχες ένα περιουσιακό στοιχείο, θα έπρεπε να πουλήσεις τον εφρό σου
ή να πουλήσεις την περιουσία σου για να βρεις την υγεία σου. Αυτά όλα τα ξεχνάμε, κυρία Δουλιεράκη. Και μετά συζητάμε αν υπάρχει ακρίβεια και πόσο ακρίβεια υπάρχει. Κύριε Λεγουρίτη, σε όλα αυτά τα οποία λέτε και σε αυτές τις σκέψεις τις οποίες κάνετε δεν έχω τι να απαντήσω. Είναι η κοινή λογική που έχει ο καθένας από εμάς. Μα λογική, μα τη λογική, κυρία Δουλιεράκη, με βάση τη λογική συζητάμε. Και με βάση τη λογική συζητάμε, κάνοντας εχθές μία έτσι επίσκεψη σε ένα σούπερ μάρκετ, διαπίστωσα τιμές απαγορευτικές. Και ακούστε λοιπόν ενδεικτικά κάποιες τιμές. Παραδείγματος χάρη, αγκουράκι, 0,92 λεπτά το ένα. Μετά, πάμε, πορτοκάλια, 1,39 το κιλό. Πάμε παρακάτω να δούμε και άλλες τιμές για να δείτε ότι ο Λεχουρίτης και το Ίνκα τυχαία για να περάσει ο χρόνος και η ώρα του. Και αναφέρω ενδεικτικές ντομάτα, 2,83 το κιλό. Μισό λεπτό. Στα φιλή 3,50 για να σας βοηθήσω μέχρι να βρείτε και τα υπόλοιπα στοιχεία. Τα είδα, τα βρήκα. 2,65 μοίρα στάρκινγκ Β ή Γ ποιότητος. Μαρούλι, 0,92 το κιλό. Πιπεριές Φλωρίνης από το τυμπάκι Κρήτης, από την περιοχή σας εκεί, 3,85 το κιλό. Πιπεριές Κέρατο Κορινθίας, 3,26 το κιλό. Πιπεριές Πράσινες από την Πρέβεζα, 2,49. Κουνουπίδι από την Τρίπολη, 3,39. Μελιτζάνες τύπου Τσακώνικες, 2,59. Κολοκυθάκια, 1,89. Αυτές οι τιμές, κυρία Δουλιεράκη, είναι τιμές οι οποίες μπορούν να καλυφθούν από τον κόσμο και από τα πορτοφόλια. Μα θα μου πείτε, αυτές είναι τιμές σούπερ μάρκετ. Βεβαίως, ναι, είναι τιμές σούπερ μάρκετ. Αλλά υπάρχουν και τιμές λαϊκών αγορών. Κοιτάξτε, οι τιμές στο σούπερ μάρκετ και οι τιμές στις λαϊκές τείνουν να έρθουν στα ίσα τους, σε ίσα επίπεδα για όποιον επισκέπτεται λαϊκή αγορά, διότι σαφέστατα μεταξύ του παραγωγού και μεταξύ του εμπόρου υπάρχουν αυτές οι δυσθεώρητες τιμές, αλλά και παραγωγός να είναι επικαλείται και τις καιρικές συνθήκες και το κόστος παραγωγής και την αύξηση της ενέργειας και τις τιμές του νερού και μόνο τα εργατικά και χέρια και όλα τα υπόλοιπα Δουλειά, με αποτέλεσμα ο παραγωγός ο ίδιος που πηγαίνει στις λαϊκές αγορές εναρμονίζεται με τις τιμές των βιομηχανικών προϊόντων. Και τι εννοώ δηλαδή, των μεταπολιτών. Ωραία. Αυτό ποια είναι η λύση, κύριε Λεχουρίτη? Εγώ σας είχα ρωτήσει άλλη μία φορά στο παρελθόν και σας λέω ποια είναι η δική σας πρόταση, ποια είναι η λύση. Μπροστά σε αυτά, ποια είναι η πρόταση? Εμείς θέλουμε τιμές παραγωγού σαν καταναλωτές. Ζητούμε τιμές παραγωγού και όχι τιμές μεσαζόντων. Δεν γίνεται, κυρία Δουλιεράκη, να πουλάει ο παραγωγός ένα προϊόν 30 λεπτά και να το βρίσκει στην αγορά 1,5 ευρώ, 500 ευρώ επιπλέον αύξηση, ή να αγοράζει το μήνο 50 λεπτά και να το βρίσκεις 2,5 ευρώ ή και 2,80 το κιλό. Εμείς λοιπόν θεωρούμε ότι εδώ κάτι συμβαίνει και έχει όφελος και έχει υποχρέωση η πολιτεία να προστατεύσει τους πολίτες της. Αν δεν προσδιορίσει το κράτος, το Υπουργείο που απλά κοιτάζει και λέει τι έχει να κάνουμε, ελεύθερη οικονομία έχουμε, ελεύθερη αγορά έχουμε, ο καθένας βάζει ό,τι τιμή θέλει. Ναι, αλλά εσύ νομοθετείς για την αύξηση στο μισθό. Εσύ νομοθετείς για την αύξηση στη σύνταξη. Δεν το νομοθετεί η αγορά. Άρα από τη μία μου λες ότι εγώ νομοθετώ για τη σύνταξη και τους μισθούς, από την άλλη έχουμε ελεύθερη οικονομία. Είναι σοβαρότητα αυτή? Είναι αντιμετώπιση αυτή τη λογική ότι έχουμε ελεύθερη αγορά και ο καθένας βάζει ό,τι τιμή θέλει? Κυρία Δουργεράκη, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και το αφήγημα της κυβέρνησης ότι οι τιμές λέει πέφτουν και πέφτει ο πληθωρισμός και έρχεται η Ελστάτ, η ίδια η Ελστάτ, δεν έρχεται ούτε η Δουργεράκη, ούτε ο Λεχουρίτης, ούτε το Ίνκα, τι να δηλώνουν? Ότι με βάση τα στοιχεία τα επίσημα του κράτους έχουμε πληθωρισμό και το μήνα Σεπτέμβριο στο 3,2% ή 3,1% ή τέλος πάντων τον ίδιο πληθωρισμό με τον Αύγουστο.
Άρα αντί εκεί που βλέπουμε το αφήγημα να λέει ότι επί 4 μήνες έχουμε πτωτική τάση των τιμών, η Ελστάτ τους διαψεύδει κατηγορηματικά λέγοντάς τους, όχι κύριοι, διότι το μήνα Ιούνιο είχαμε πληθωρισμό 2,4, τον Ιούλιο είχαμε 2,7, τον Αύγουστο 3,1-3,2 και το Σεπτέμβριο πάλι στα ίδια επίπεδα. Γιατί? Διότι οι τιμές τελικά δεν πέφτουν. Μπορεί να μένουν σταθερά σε κάποιο επίπεδο, αλλά υψηλά ακριβές οι τιμές, τα λεμόνια 2,5 ευρώ να θυμίσω, και γι' αυτό δεν μπορεί ο κόσμος να αγοράσει μετά τις 15 του εκάστοτε μήνα. Γιατί μέχρι τις 15 φτάνουν τα λεφτά να καλύψουν τις υποχρεώσεις, από εκεί και πέρα αρχίζει και κόβει πείνα. Δηλαδή δεν επαρκούν. Και να πάμε και σε ένα επίπεδο έτσι άλλο διαφορετικό. Αν ένας νέος που πέρασε φέτος στο πανεπιστήμιο και θέλει να φύγει από τα Χανιά, από το Ηράκλειο, από τέλος πάντων από ένα σημείο από την Κρήτη, να πάει στη Θεσσαλονίκη ή να πάει στην Κομωτινή, γιατί πέρασε στην ιατρική Κομωτινή ή στη νομική ή σε κάποια άλλη σχολή. Ή αντίστροφα από τη Βόρεια Ελλάδα στην Κρήτη. Ακριβώς. Εάν φύγει λοιπόν από τη Βόρεια Ελλάδα και έρθει στην Κρήτη για να σπουδάσει σε μία σχολή, θέλει περίπου 1.000 ευρώ το μήνα ένας φοιτητής, γιατί το ενίκιο είναι πανάκριβο, αλλά και το κόστος ζωής και αυτό πολύ ακριβό. Μπορεί να μου πει ποια οικογένεια μπορεί να έχει 1.000 ευρώ για ένα φοιτητή, και άμα έχεις 2 φοιτητές που έχει αλίμονο, και βεβαίως από την άλλη πλευρά το 50% των 1.000 ευρώ θα πάει διανεπιϊκώς σε ένα στούντιο σπίτι, ένα δωμάτιο εννοώ, κουζίνα και μπάνιο, και από εκεί και πέρα θα περάσει με τα υπόλοιπα 500 ευρώ. Και με τα ενίκιο ταβάνι Θεό, ναι, έτσι ακριβώς όπως το λέτε. Νομίζω με απλές κουβέντες το βάλετε στην σωστή του τη βάση. Το ζητούμενο είναι, και αυτό είναι ή αποτελεί την μεγαλύτερη λύπη, είναι ότι οι απαντήσεις και οι πολιτικές από εκείνους οι οποίοι βρίσκονται εκεί πάνω και έχουν ψηφιστεί από όλους εμάς για να κάνουν καλύτερη τη ζωή μας, δυστυχώς δεν εισακούγονται, και δυστυχώς η καθημερινότητά μας γίνεται καθημερινά όλο και πιο δύσκολη. Σε μια εποχή που τα έχουμε όλα, αλλά δεν μπορούμε να τα πάρουμε, γιατί ακριβώς δεν φτάνει ο μισθός μας για να μπορέσουμε να ζήσουμε. Κύριε Λεχουρίτη μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας από το Ηράκλειο. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά.